πάμε σε πιο γήινα θέματα. Κύριε Υπουργέ, όσο κι αν στις γραπτές σας απαντήσεις επαναλαμβάνετε ως Υπουργείο και ως Κυβέρνηση ότι τα θέματα που αφορούν στην επιχειρησιακή και διοικητική λειτουργία της ΕΛΤΑ ΑΕ δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου σας, γιατί αυτή είναι η απάντηση που μονότονα επαναλαμβάνετε στις ερωτήσεις που σας καταθέτουμε. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ, κύριε Υπουργέ, εξακολουθούν να είναι μια κρατική επιχείρηση. Κρατική. Η οποία αποφάσισε στα πλαίσια της λεγόμενης αναδιοργάνωσης του δικτύου των υποκαταστημάτων που εξήγηλε πριν από μήνες, αποφάσισε λοιπόν να αναστείλει την λειτουργία του ταχυδρομικού καταστήματος στα βασιλικά της Θεσσαλονίκης, μαζί με δεκάδες άλλα βέβαια υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα. Ξέρετε όμως, η απόφαση αυτή λήφθηκε χωρίς να υπολογίζονται οι ανάγκες της εξυπηρέτησης των κατοίκων, όχι μόνο των βασιλικών, αλλά και άλλων 7 χωριών της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών. Τα λέω ένα-ένα: Λακιά, Αγία Παρασκευή, Σουρωτή, Περιστερά, Λιβάδι, Άγιος Αντώνιος, Μονοπήγαδο, το ένα καλύτερο από τα άλλα, που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο ταχυδρομικό κατάστημα στα βασιλικά, αφού παρέχει σε αυτούς τους ανθρώπους, τους κατοίκους αυτών των χωριών, ταχυδρομικές, χρηματοοικονομικές και υπηρεσίες ταχυμεταφορών και πληρωμές συντάξεων, δηλαδή, για να καταλαβαινόμαστε, πληρωμές λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Και το ζήτημα είναι ότι τώρα με την απόφαση αυτή των ΕΛΤΑ, η ταλαιπωρία για τους κατοίκους των βασιλικών αλλά και των χωριών αυτών είναι δεδομένη. Γιατί εκτός των άλλων υπάρχουν και δυσκολίες που αφορούν στην απόσταση αυτών των χωριών από τη Θέρμη, γιατί εκεί πια θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν για όλες αυτές τους τις ανάγκες. Το συγκοινωνιακό δίκτυο αφίστατο, όπως και όλο το επαρχιακό άλλωστε, και με δεδομένο ότι οι άνθρωποι αυτοί συνήθως είναι ηλικιωμένοι, οι περισσότεροι από αυτούς, και τι σημαίνει άραγε αυτό για την ερήμωση των χωριών. Και για τα βασιλικά επιπλέον, μια κομμόπολη, δεν θα το έλεγα ακριβώς χωριό, που έχει χάσει ήδη το υποκατάστημα του ΙΚΑ, έχει χάσει το υποθηκοφυλακείο, ένα υποκατάστημα από την Τράπεζα Πειραιώς, χάνει τώρα και το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Και ξέρετε, είναι λόγοι αυτοί επαρκής που οδηγούν τους κατοίκους αυτής της περιοχής να κινητοποιούνται. Πρόσφατα είχαν μια μαζικότατη κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Βέβαια, εκτός από τις συνέπειες αυτής της απόφασης των ΕΛΤΑ για τους κατοίκους των περιοχών, κλείνω κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν συνέπειες και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και σας ρωτάμε τι θα κάνετε, αν σκοπεύετε μάλλον, ωραία, να μην κλείσετε αυτό το ταχυδρομικό κατάστημα των βασιλικών, αλλά και για να μην υπάρξει καμία απόλυση εργαζομένου. Θα αναφερθώ αναλυτικότερα στη δευτερολογία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, η ουσία αυτής της τυποποιημένης απάντησης, όπως την έχετε διαβάσει, είναι η εξής. Οι φορολογούμενοι πλέον, μετά την μεταφορά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ των ΕΛΤΑ στο υπερταμείο, δεν πληρώνουν πια τις ζημιές. Τα ζημιογόνα καταστήματα, λοιπόν, τα οποία έχουν κάποια χρήματα, ένα κόστος το οποίο πρέπει να καλυφθεί, δεν πληρώνεται πια από τον φορολογούμενο. Άρα, λοιπόν, αν ένα κατάστημα είναι ζημιογόνο, κάποιος πρέπει να πληρώσει τη ζημιά. Ποιος είναι αυτός? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται έξω από τα ΕΛΤΑ και διαμαρτύρονται? Αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν όντως την υπηρεσία? Γιατί αν τη χρησιμοποιούσαν, ίσως να μην ήταν ζημιογόνα τα ΕΛΤΑ. Σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν είναι μια κρατική υπηρεσία τα ΕΛΤΑ πλέον, είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία ανοίξει το υπερταμείο, υπενθυμίζω, με υπογραφή και με ψήφο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε λάβει μια ενημέρωση, έχουμε λάβει μια επιστολή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, την οποία με χαρά να καταθέσω και στα πρακτικά για να διαβάσει τον άδελφος, χωρίς να έχουμε εμείς αρμοδιότητα ή ουσιαστική γνώση των επιχειρησιακών και διοικητικών θεμάτων. Αυτό που μας αναφέρουν είναι ότι το ταχυδρομικό έργο δεν επηρεάζεται, διότι υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρατε για τη σύνταξη στον ηλικιωμένο και κάποιες πληρωμές θα συνεχίσουν να παράσχονται στην πόρτα του κάθε κατοίκου, του κάθε καταναλωτή, επιτρέψτε μου τον όρο.
Και σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν και άλλες λύσεις πέραν του δικτύου των ταχυδρόμων και με πρακτορεύσεις και άλλες λύσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν από την ίδια εταιρεία και για τις οποίες εμείς ούτε γνώση έχουμε ούτε αρμοδιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Από πού να αρχίσω? Από το ζημιογόνο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Ξέρετε, μιλάμε για υπηρεσίες που τις έχουν ανάγκη οι άνθρωποι όπου και αν κατοικούν. Λέτε ουσιαστικά ότι κάποια υποκαταστήματα ανάμεσά τους και αυτό στα βασιλικά είναι ζημιογόνα, γι' αυτό και κλείνουν. Και οι άνθρωποι εκεί πώς θα εξυπηρετηθούν? Είναι ακριβώς η λογική του κόστους και του ωφέλους που αφορά σε κοινωνικές υπηρεσίες. Θα σας πω και για αυτό που είπατε. Αφορά σε κοινωνικές υπηρεσίες και τελικά αυτοί οι άνθρωποι μένουν ξεκρέμαστοι επειδή δεν συμφέρει σε μια εταιρεία, σε μια ανώνυμη εταιρεία με κρατική βεβαίως πλειοψηφία των μετοχών όπως είναι τα ΕΛΤΑ. Επικαλεστήκατε το υπερταμείο. Το υπερταμείο στο οποίο έβαλε τα ΕΛΤΑ ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016. Πράγματι έτσι είναι. Εσείς όμως, αν διαφωνείτε πραγματικά, γιατί δεν νομίζω ότι διαφωνείτε, θα βγάζατε από το υπερταμείο τα ΕΛΤΑ. Μπορείτε να το κάνετε? Φυσικά και μπορείτε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που η δική σας κυβέρνηση αφαίρεσε από τα ΕΛΤΑ ένα ολόκληρο οικόπεδο 760 στρεμμάτων και το μεταβίβασε από το ΤΑΙΠΕΔ στο ελληνικό δημόσιο με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με απόφαση δημοσιευμένη στις 13 Μαΐου του 2020 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως για ένα ακίνητο που βρίσκεται στην περαία του Δήμου Θερμαϊκού εμβαδού 760 στρεμμάτων. Γιατί λέτε εσείς? Για τη δημιουργία ενός τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς στην Αλεξάνδρεια ζώνη καινοτομίας. Εάν θέλατε λοιπόν ως κυβέρνηση να εξυπηρετήσετε αυτούς τους ανθρώπους, έχετε το δικαίωμα, συνειδητά δεν το επιλέγετε, να αφαιρέσετε τα ΕΛΤΑ από το υπερταμείο και να ρυθμίσετε αυτήν την εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν το κάνετε, γι' αυτό και μην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από εκείνη την επέσχυντη πραγματικά απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ του 2016. Τώρα, αυτό που αποδεικνύεται, κύριε Υπουργέ, είναι ότι όλη αυτή η λογική του ανταγωνισμού, όλη αυτή η λογική της κερδοφορίας, στην οποία πια μπήκαν με τα μπούνια και από τη δική σας κυβέρνηση και από όλες τις προηγούμενες, όλες οι κρατικές, όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις που αφορούσαν σε κοινωνικά αγαθά, όπως είναι εδώ της εξυπηρέτησης, της αλληλογραφίας, αλλά και άλλων αναγκών που είχαν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, υπόκεινται στη λογική του ανταγωνισμού και της κερδοφορίας και τελικά στρέφεται ενάντια στις λαϊκές ανάγκες. Γιατί? Θέλω να θυμίσω εδώ στον κύριο Υπουργό, ο οποίος είναι νέος και πιθανόν να μην γνωρίζει, ότι πριν από 20-30 χρόνια, σε αυτές όλες τις περιοχές και σε όλη τη χώρα, μια χαρά υπήρχαν και τράπεζες σχετικά κοντά, υπήρχαν και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, υπήρχαν και αγροτικά ιατρία. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Και μετά οργανώνονται συνέδρια για την ερήμωση της Υπαίθρου και για το δημογραφικό πρόβλημα. Συνεπώς, το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στα βασιλικά, όπως και δεκάδων άλλων πανελλαδικά, συμβαίνει γιατί θέλετε αυτήν την εταιρεία, όπως τα ΕΛΤΑ, να την κάνετε πιο ελκυστική, πιο κερδοφόρα δηλαδή, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ιδιωτικοποίησή της. Και το κενό που θα καλύψουν αυτά το κλείσιμο των υποκαταστημάτων, το είπατε πριν από λίγο κι εσείς, εν τη ρήμη του λόγου σας, ότι θα καλυφθεί με κάποιες πρακτορεύσεις, δηλαδή θα αναλάβουν ιδιώτες πράκτορες εναντί αντιτίμου φυσικά, να εκτελέσουν αυτό το έργο που πριν λειτουργούσε από αυτά τα υποκαταστήματα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί οδηγεί η πολιτική σας, έχουν δίκιο οι κάτοικοι στα βασιλικά και σε άλλες περιοχές που διαμαρτύρονται. Φτάσατε μάλιστα στο σημείο στοιχείο να τους συλλαμβάνετε κιόλας. Ωραία. Και να τους κλείνετε στη φυλακή για την ίδια διαμαρτυρία. Οφείλετε να ακούσετε τη φωνή αυτών των κατοίκων. Ανάμεσά τους είναι και πολλοί ψηφοφόροι δικοί σας, ξέρετε. Από αυτούς που διαμαρτύρονται και κινητοποιούνται. Και να ικανοποιήσετε το δίκαιο αίτημά τους. Κύριε συνάδελφε, δεν είναι κράτος προς ιδιώτες. Είναι ιδιώτες με ιδιώτες για τις πρακτορεύσεις. Και πάλι όμως δεν θα επεκταθώ, διότι αυτή είναι μια επιχειρησιακή απόφαση των ΕΛΤΑ, για την οποία σας ξαναλέω ότι εμείς δεν έχουμε ούτε γνώση ούτε αρμοδιότητα. Ποια είναι λοιπόν η δική μας αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την ταχυδρομική υπηρεσία, η οποία είναι κοινωνικό έργο? Είναι η λεγόμενη καθολική υπηρεσία. Η αποζημίωση
παρασχεθέντος έργου καθολικής υπηρεσίας. Δηλαδή, ότι κάθε κάτοικος, είτε ζει στα Βασιλικά, είτε στην Αθήνα, είτε στο Καστελόριζο, αν του στείλετε εσείς μια επιστολή, ένα γράμμα, πρέπει να έχει το ίδιο κόστος οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή η διαδρομή. Αυτό λέγεται στη χώρα μας καθολική υπηρεσία. Προστατεύεται συνταγματικά, υπολογίζεται κάθε χρόνο. Καθολική υπηρεσία λέγεται και είναι. Διότι αν το κόστος είναι το ίδιο, είτε μένει στα Βασιλικά, είτε μένει στην Αθήνα, λέγεται καθολική υπηρεσία. Επιτρέψτε μου, συνάδελφε, μην πούμε τώρα τα αυτονόητα. Μην πούμε τώρα τα αυτονόητα. Σε όλους, αν εσείς στείλετε ένα γράμμα ή σας στείλουν ένα γράμμα από εκεί, κοστίζει το ίδιο. Είτε το στέλνει Αθηναίο σε Αθηναίο, είτε κάποιος από τα Βασιλικά σε κάποιον από το Καστελόριζο. Αυτό λοιπόν κάθε χρόνο, παρότι το ταχυδρομικό έργο μειώνεται συνεχώς, και σας καλώ να δείτε τους αριθμούς, δεν είναι ίδιο το ταχυδρομικό έργο με σχέση με πριν 30 χρόνια που αναφέρατε. Δεν στέλνει ο κόσμος τα ίδια γράμματα, στέλνει πολύ, πολύ, πολύ λιγότερα. Για όποιους όμως τα χρησιμοποιούν, το Υπουργείο μας έχει αρμοδιότητα και σωστά κάθε χρόνο να αποζημιώνει, επιτελώντας κοινωνικό έργο, αυτό το επιπλέον κόστος για να μπορείς να στείλεις τα Βασιλικά. Σας επαναλαμβάνω, γιατί κάνετε πως δεν το ακούσατε, ότι οι υπηρεσίες οι οποίες αφορούν τις συντάξεις και κάθε είδους κοινωνική παροχή, ας το πούμε έτσι, σε ανθρώπους που έχουν δυσκολία μετακίνησης, σε ανθρώπους που έχουν σε απομακρυσμένα χαριά, οι ταχυδρόμοι θα συνεχίσουν να τις προσφέρουν. Απολύσεις δεν γίνονται, γίνονται συγχωνεύσεις καταστημάτων. Αν εσείς μας πείτε ότι έχει η κυβέρνησή μας λαϊκή εντολή να κάνει κρατικοποιήσεις ώστε ζημιογόνα καταστήματα να τα χρηματοδοτούν οι φορολογούμενοι, εγώ σας λέω ότι δεν έχουμε τέτοια λαϊκή εντολή από μια δημοκρατική διαδικασία σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Το ΚΚΕ μπορεί να έχει τέτοια λαϊκή εντολή. Απλά το ΚΚΕ παίρνει 5%, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 41%. Ευχαριστώ πολύ.